Γεια σας, γεια σας. Έλα ρε παιδιά, πάμε να ανέβουμε λίγο τρίτη σήμερα. Είναι μέρα καλή σας λέω, το νιώθω. Θα μου πεις που το νιώθω, ξέρω εγώ το νιώθω μόνη μου. Ας τυποβάλλομαι. Ξυπνάω το πρωί και λέω, θα είναι μια τέλεια μέρα, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Σήμερα ειδικά για σένα είναι τέλεια μέρα. Εντάξει, εγώ γιορτάζω το κοριτσάκι μου, το μπουκάκι μου. Αλλά χρόνια πολλά και στις άλλες Βαλέριες και στους Βαλέριους. Γιατί κυρίως εδώ στην Ελλάδα και πολλοί Βαλέριους έχουμε πάρα Βαλέριες. Σπάνιο όνομα και τα δύο. Σπάνιο όνομα. Αλλά σε αγόρι έχω ακούσει και δύο-τρία. Σε κορίτσι. Άλλη μία. Την κόρη μου ξέρω και την Βαλέρια και τον Βουλίδου. Άλλη δεν ξέρω αν γιορτάζει. Αν έχετε όμως το σπίτι σας, χρόνια πολλά να τα χαίρεστε τα κορίτσια σας και τα αγοράκια. Τριν 10, 43. Τριν 10. Αυτό είναι το τηλεφωνό μας. Για τα σχόλιά σας, για τις ερωτήσεις, για τις παρατηρήσεις σας και για το παιχνίδι μας που μπαμ μπαμ ξεκινάω και σας ξαναδείχνω πρόσωπο. Αυτά τα μάτια. Ποια κυρία τα έχει. Ποια κυρία έχει αυτά τα μάτια. Ηθοποιός. Αυτά. Καλή σας τύχη. Και τώρα που πες Βαλέρια, θυμήθηκα και άλλη μια Βαλέρια. Ποια? Πολύ ωραία. Την Κολίνο. Μπράβο που την είδα και στη Βενετία. Και οι τρεις, και η δικιά σου και η Χριστουλίδου και η Κολίνο έχουν πολύ ωραία μάτια. Φαίνεται ότι όχι το όνομα. Το όνομα. Δεν σ' αρέσει τυχαίο. Μοιραίο. Λοιπόν, έχεις σπουδαίο δώρο να δώσεις σήμερα και ετοιμάσου, μην ξεχαστούμε ούτε εγώ ούτε εσύ. Όχι τώρα, νωρίς θα το δώσουμε. Ενδροπή μας. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Τέτοιο ωραίο δώρο. Δώρο. Βεβαίως. Ταραντατζούμ δώρο. Θα μου πεις πότε να το πω. Νωρίς. Λοιπόν. Και θα σας δώσω και τα 10 CD του Πάνου Καλίτση που χτες ήρθε, έκανε το μακιγιάζ του, αλλά μας άφησε και 10 ωραία διπλά CD, μια πολύ ωραία συλλογή που ακούει αυτό το κομμωτήριό του μαζί με όλες τις κυρίες. Δεν είναι ακριβώς κομμωτήριο, είναι salon de beauté, όπως μας είπε χθες. Λοιπόν, οπότε σε λίγο, ναι το ξέρω, σε λίγο θα δώσουμε τα δώρα μας. Τώρα, πάμε λίγο κατευθείαν σε θέμα, λίγο βιντεάκια, λίγο αυτά, λίγο έτσι κάπως, πάμε. Τη φτωχή και μίζερη ζωή σου, ναι. Δεν θα το ξαναζήσεις αυτό. Το 11-11. Το 11-11-11 αυτό. Του χρόνου θα έχουμε το 12-12-12 να είμαστε καλά. Και το παιδί δεν παραγώνει το 13-13-13. Και το παιδί δεν παραγώνει το 13-13-13. Με συγχωρείτε που σε διακόπτω, 13-13-13 δεν θα έχουμε, έτσι. Γιατί. Ειρήνα, μια συμβουλή. Εκμεταλλεύσου το τρίμερο που έρχεται. Γιατί το άλλο θα βρέχει, μουσκεμα θα γίνει η Ειρήνα. Λοιπόν. Αντί για παντόφλα τρώω μήλα τώρα. Σκηνοθέτα, πάμε. Λοιπόν, σε 10 λεπτά γίνεται η κλήρωση, παιδιά. iPad 2. iPad 2. Δικό σας και καλά Χριστούγεννα. Τόσο είναι ο προϋπολογισμός. Όπως βλέπετε, τα έχει όλα. Με διαβεβαίωση και ο Βενζέλος ότι τα έχει όλα μέσα. Εύχομαι πραγματικά να έχει και το πρωτογενές πλεόνασμα. Έστω και μικρό ευχόμαστε, είναι μεγαλύτερο. Αλλά έστω και μικρό από το 12 να υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα. Τι λέει ένας και ο άνθρωπος σε άλλον έναν, Θοδωρή, ξέρεις. Φίλε μου, πάγωσαν τα πόδια. Αστείο ήταν αυτό. Ποια είναι η ερώτηση που δεν σε αρέσει, θέλω να μου πεις. Είναι κάποια, φαντάζομαι, που σε ρωτάς συχνότερα. Αυτή είναι η ερώτηση. Κοίταξε, έχω βαρεθεί λίγο να μιλάω για τους γονείς. Για τους γονείς. Αλλά... Όταν ήρθα στο μαγαζί και σε είδα, τι μου ήρθε στο μυαλό. Μου ήρθε το Αχ Μαρία στα Εξάρχεια και ήταν η Σιδήρο Σιδέρη, Γιάννης Γανέλης. Κοίταξε, έχω βαρεθεί λίγο να μιλάω για τους γονείς. Για τους αλλά γονείς. Υπήρχε κάτι από αυτά που ενδεχομένως για τα οποία σε προειδοποίησε ο πατέρας σου και η μητέρα σου. Κοίταξε, έχω βαρεθεί λίγο να μιλάω για τους γονείς. Για τους γονείς. Αλλά... Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Από τον παπά τι έχεις πάρει, πιστεύεις. Κοίταξε, έχω βαρεθεί λίγο να μιλάω για τους γονείς. Για τους γονείς. Ο παπάς βοηθάει καθόλου οικονομικά. Κοίταξε, έχω βαρεθεί λίγο να μιλάω για τους γονείς. Για τους γονείς. Ποιος βγάζει περισσότερο, εσύ ή ο παπάς. Έπαθε γράμπα, άμεση ανταπόκριση από τους παίκτες του Γαλατσίου και συγκεκριμένα από τον Στεφανή. Μια πολύ όμορφη σκηνή βλέπετε. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Σας έχω βοηθήσει για το ποιος είναι ο κύριος. Έκανες δυνατή περιγραφή. Τι να πω κι εγώ, αφού πήγα κοντά στην οθόνη για να βεβαιωθώ ότι βλέπω καλά. Ταυραντισμένος είναι, Ελένη, ε. Δεν
ξέρω αν μπορώ να τον πω έτσι, γιατί τον βλέπω και όρθιο. Ωσί! Και εγώ αν βγάλω το πρακί μου στο Σύνταγμα, ξέρεις τι θα γίνει. Νομίζω τίποτα. Η Σάγια έκανε το καλύτερο για σήμερα το βράδυ, by far, by far. Για μένα μέχρι στιγμής ήταν η πιο δύσκολη χορογραφία, by far, by far. By far που λένε από μακριά, by far που λένε από μακριά. Oh, see? Θα παίξετε μαζί στη θεατρική παράσταση που λέγεται Σχέσεις Οργής. 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 Είδατε. I'm gonna take this itty bitty girl by storm and I'm just getting warm. Για να δούμε όμως τι βαθμολογία θα συγκεντρώσουν απόψε από τους κριτές. Ας υποδεχτούμε λοιπόν τον Πέτρο Κωστόπουλο και φυσικά τον Αλέξη Κωστάλα. Τον κύριο Αλέξη Κωστάλα. Τον κύριο Αλέξη Κωστάλα, με διορθώνει. Όλο με διορθώνει, τι θα κάνουμε. Πολλά παράπονα ακούω, κύριε. Πολλά, πολλά. Δύσκολη εβδομάδα ήταν γι' αυτό. Πέτρο. Σε μένα μιλάς, είπες ότι μια εβδομάδα... Δεν το έπιασα εγώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ναι. Για πες. Θέλω να μου σχολιάσεις την τελευταία φιγούρα της Πινελόπης. Όχι θέλω θα πω, δεν σχολιάσω αυτό. Σχολιάσω τι θέλω. Οπότε θέλω να είσαι προσεκτικός. Δεν κατάλαβα, γιατί υποθέτησε ότι δεν θα είναι. Όχι, απλώς το λέω έτσι, εγώ... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τραγούδι ήταν σουρ με ζουρ πάνω σου, ε. Τα μάμ που λένε. Μ' αρέσει το γαλλικό που γίνεται τουρκικό. Γυρνάω και με ανεβάζεις. Είσαι κούκλα. Εγώ σε κατεβάζω. Μπήκανε του ζευγαριού μέσα στην εκπομπή κομμάτια. Ε, γίνεται ένα παιχνίδι πάντως. Με κοιτάς εμένα. Όπου που λέγαμε ρε παιδί μου ότι επειδή είναι... Πήγες στη χθεσινή συζήτηση με τον Τζον Καλημέρη ότι δεν υπάρχουν κόντρες. Ναι. Το γίνεται αυτό το παιχνίδι που γίνεται όταν είσαι σύντροφος. Απλώς επειδή είναι λίγο Ben Hur το... Το σοου δεν το παρατηρήσαμε, τώρα που τα μαζέψανε, ναι. Το παρατηρήσαμε λίγο. Και βλέπουμε και σε ένα ρόλο ισορροπίστρια την Τζένι. Τη συναντήσαμε χθες σε γνωστό ξενοδοχείο, όπου έκανε εκεί πέρα την παρουσίαση των χαλιών της και μας μίλησε για το γάμο της, για το με τον Γιάννη Κοντούλη. Μας είπε ότι για όλα τα εκατομμύρια του κόσμου δεν θα αποχωριζόταν την αγκαλιά του. Μας μίλησε ακόμα ότι ο άντρας της ασχολείται με τα χαλιά και έχει και ένα μικρό παραπονάκι, του αρέσουν όπως είπε λέει τα φτηνά χαλιά. Δεν θα άλλαζε τίποτα για το γάμο της, γιατί είχε σχολιαστεί ποικιλοτρόπος, για το πόσα χρήματα είχαν χαλαστεί για το γάμο. Και ακόμα μας μίλησε η Δέσποινα και μας είπε ότι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της ήταν όταν οι δυο της οι γη τη συνόδευσαν στο γάμο και εκεί πέρα συνάντησε τον άντρα της. Αλλά πάμε να δούμε το βίντεο. Ελένη. Τον έγκαμο βίο αλλά και τον έρωτά τους απολαμβάνουν η Δέσποινα Μυραράκη και ο σύζυγός της Γιάννης Κοντούλης. Το ζευγάρι λίγους μήνες μετά το λαμπερό γάμο τους παραμένει ευτυχισμένο και πολύ ερωτευμένο. Η Δέσποινα Μυραράκη μας μιλά για το μυστικό ταξίδι του μέλητος, για τον κυβερνήτη της καρδιάς της, αλλά και για το αν έχει αλλάξει η ζωή της μετά το γάμο. Επειδή ζούσαμε τον άντρα μου μαζί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είμαι ευχαριστημένη που διατηρείται αυτή η όμορφη πορεία και είναι πολύ σημαντικό να ανεβαίνω στο δωμάτιο και να υπάρχει μια αγκαλιά. Αυτό δεν αντικαθίσταται και δεν κοστολογείται με όλα τα δισεκατομμύρια του κόσμου. Με ταξίδι του μέλητος θα πάτε. Πήγαμε μετά. Πήγατε. Δεν το έχουμε πει με τον άντρα μου, δεν θα ήθελα να το πω. Πάντως κάπου εκεί προς τα μακριά. Πώς περάσατε. Πολύ όμορφα. Το είχα τότε και πολύ ανάγκη γιατί είχα κουραστεί πολύ με το γάμο. Είναι όμως η συνοδοιπόρος μου είναι εδώ. Εξυπηρετεί και τον κόσμο.
αγαπάει και τα χαλιά και τα χαλιά που του αρέσουν σε εκείνον τα προωθεί περισσότερο. Λένε είναι τα πολύ οικονομικά. Είναι τα φθηνά. Φωνάζεται. Όχι καλά, είναι δυνατόν. Αστειεύομαι. Το γάμο σας πάντως το ζήσετε έτσι ακριβώς όπως θέλατε. Ναι. Για να είναι 100 χρόνια να ξαναγυρίσουν, αν μπορούσα. Δεν ξέρω τι σχόλια έγιναν. Είναι για εκείνους που τα κάνουν. Εγώ πάντως είμαι χαρούμενη, ευτυχισμένη. Δεν θα άλλαζα ούτε ένα δευτερόλεπτο αυτό το οποίο έζησα. Ήμουν εγώ και το έκανα για μένα και για μας, για μένα και τον άντρα μου. Η πιο δυνατή στιγμή έτσι που θυμάστε περισσότερο... Η πέμπτη στιγμή της ζωής μου και το λέω με συγκίνηση, με δάκρυα στα μάτια, η ύψιστη στιγμή της ευτυχίας μου, το να τα έφτασα στην εκκλησία με τους δυο μου τους γιους και αντίρρυξα στα σκαλοπάτια πάνω στο εκκλησάκι τον άντρα μου, επάνω στα κόκκινα χαλιά με τη στολή του. Με τους γιους μου δίπλα, δεν πίστευα ότι το ζούσα και είπα «Θεέ μου, σε ευγνωμονώ». Η σιλουέτα της παραμένει ακόμη άψογη και αυτό οφείλεται φυσικά στο σύντροφό της. Με προσέχει και μου δημιουργεί το υπόβαθρο και να έχω την υφαλαιότητα και την ψυχραιμία και μου λέει «Μην ξεχνάς τη γυμναστική σου». «Δεσποινούλα, σε παρακαλώ, τη γυμναστική σου οπωσδήποτε». Και αυτό έχει δίκιο διότι εκτονώνομαι και παίρνω δύναμη. Εκτός από καλή επιχειρηματίας είναι και μια πετυχημένη σύζυγος αλλά και μητέρα. Η Δέσποινα Μυραράκη δηλώνει πλήρης και δεν θα ήθελε να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί. Για μένα το κεφάλαιο παιδιά έχει κλείσει για πάντα στη ζωή μου. Να είναι καλά τα τρία μου τα παιδιά. Έχει και ο άντρας μια κορούλα από τον πρώτο του γάμου. Είμαστε πλήρης. Προσέχετε και αυτή έτσι έρχεται εδώ με τα χαλιά. Λείπει τώρα στο εξωτερικό γιατί ζει με τη μητέρα της. Αλλά όταν έρχεται είναι κοντά μας και επειδή είμαι μόνο με άντρες, πραγματικά την έχω. Είναι κουκλίτσα, αλλά την έχω σαν κούκλα. Πάντα χαρούμενη, Δεσποινούλα μου. Ελένη, να πούμε κάτι εδώ. Ναι. Να πούμε απλά ότι στο πλαίσιο της έκθεσης που κάνει η κυρία Μυραράκη των χαλιών της, αυτό το Σαββατοκυριακό θα οργανώσει μια δημοπρασία για τα δύο χαλιά που ήταν στρωμένα στο γάμο της, προκειμένου τα έσοδα να πάνε στο χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Ό,τι και να νομίζω, καθένας νομίζω είναι μια ξέπαινη. Πράξη πρέπει να το πούμε. Βέβαια. Τώρα, βέβαια, για αυτό που είπε ότι της λέει ο άντρας της. Μην ξεχνάς τη γυμναστική σου. Δεν ξέρω οι άντρες πόσο εύκολα μπάνε του με αυτού στις συζύγους ή στις γυναίκες μας. Άμα λίγο... είναι να πάει στο γυμναστήριο, δεν θα το πούμε ποτέ. Άμα είναι τα όργανα σπίτι, θα τη πούμε γυναίκα γυμναστική. Γιατί φοβάσαι να πάει στο γυμναστήριο. Το θέμα είναι να μας φύγει από το σπίτι, παιδιά. Τι είναι αυτό τώρα, τι κλεισούρα ήταν αυτή. Ορίστε και έχω σε λίγο το στάγκουγκλ, τον περιμένω πώς και πώς. Τι φυλακή ήταν. Για να μην κάνω λάθος πάλι. Επειδή εγώ έχω δηλώσει είμαι φαν του, μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά στου ρόλου που κάνει τον κακό και γυρίζει το μάτι του, έχει τρελαίνομαι. Τον έχω ξαναδεί από κοντά. Λίγο. Γιατί αυτή την εντύπωση είχα και εγώ, αλλά επειδή την πατάω κάποιες φορές. Του νέου μην τη ρωτά. Είμαστε νέοι. Πρώτη φορά κάναμε πέρσι σύνδεση στα γυρίσματα του. Εντάξει, το θυμάμαι αυτό. Αλλά από κοντά έτσι, τέτα τέτα, τον έχω δει. Όχι, έχει μπει εδώ μέσα ποτέ. Δεν έχει πατήσει ποτέ, το πόδι ούτε επί αντένα. Δεν γνωριζόμαστε. Δεν έγινε. Να πούμε. Έχω και μια ανησυχία. Γιατί τι κάνω τι κοτσάνε μου με κάποιου ανθρώπου. Σε μια ταινία που είχα πάει πρόσφατα, είχε δείξει προσεχώ. Το ταγκό των Χριστουγέννων, έγινε οι αντιδράσεις της έβλεπες δίπλα σου, ήταν όλοι αναφώνησαν, θα πάμε, θα τρέξουμε να το δούμε. Είχα δει και εγώ το τρέιλερ που είχα δει μια άλλη ταινία και έπαιξε το τρέιλερ στο κινηματογράφο και στο είχα πει το Δωρή ότι μ' άρεσε το τρέιλερ. Ναι. Ήτανε, δηλαδή με έβαζες την ταινία, εσύ πήγες εχθές, ε. Βεβαίως, το είδα. Το είδα το έργο, ναι. Πώς ήταν. Ναι. Τι. Θα σου πω τώρα πριν το βίντεο ή μετά. Θα μου πεις μετά τις διαφημίσεις. Τώρα θέλω να περάσω λίγο. Να μου πει τα νέα του Χρήστου, ναι, του Βασιλόπουλου. Το ωραίο. Τι κάνει αυτό το παιδί. Μίλησε χθες στο δελτίο μέσω Skype από τη Hollywood. Κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια, λένε εκεί, και είναι άξιο συγχαρητηρίων γιατί τον βλέπουμε και θα δούμε και αποσπάσματα από το βίντεο. Έχει συμμετοχές σε ταινίες, σε διαφημιστικά και κάνει το δικό του αγώνα. Μπορεί να δούλεψε και σερβιτόρος αρχές, τώρα όμως έχει στρώσει καλά τη δουλειά, κάνει τα γυρίσματά του και περιγράφει πόσο διαφορετικό είναι το θέμα ηθοποιός στην Αμερική από ό,τι στην Ελλάδα. Καλά, αυτό το ξέρουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε με το Χρυσάκι του Βασιλόπουλο. Χρήστε μου τα φιλιά μας. Right here. No rules. No superiors. Just you and me. Αποφάσισε να πάρει το ρίσκο και να αναζητήσει την τύχη του χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα της κρίσης στη μέκα του κινηματογράφου, το Hollywood. Enough with the games. What do people want? Where is it? Βάζοντας άνω τελεία σε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στην Ελλάδα, ο Χρήστος Βασιλόπουλος κάνει τα τελευταία 2,5 χρόνια τα δικά του βήματα στη λαμπερή μα δύσκολη λεωφόρο των αστέρων. Με το που έρχεσαι εδώ,
ξεκινάς να κάνεις μαθήματα υποκριτικής, άσχετα αν είσαι 10 ή 15 χρόνια ηθοποιός. Το επόμενο βήμα είναι να έχεις έναν ατζέντη ή μάνατζερ ή και τους δύο μαζί. Το επόμενο βήμα είναι να έχεις έναν καθηγητή που θα διορθώσει την προφορά σου. Welcome back to the show. It's going to be our best night yet. We have the lovely Natasha hanging out on the set with us. We have also Anton with us. Give a warm applause for musical and comedy stylings of Anton. Όλα αυτά που αντιμετωπίζει ένας νέος ηθοποιός όταν έρθει εδώ είναι από το βιοποριστικό μέχρι το να βγάλεις χαρτιά εργασίας. Πέρσι κάποια στιγμή δούλευσα σε σερβιτόρος. Είναι μια δουλειά που την κάνουν όλοι. Για τον Χρήστο Βασιλόπουλο, ο δρόμος από την Αθήνα στο Χόλιγουντ δεν ήταν εύκολος, μα τουλάχιστον εκεί μας είπε πληρώνουν αμέσως. Μέχρι στιγμής έχει παίξει σε δύο ταινίες δράσης και έχει κάνει το διαφημιστικό μεγάλης εταιρείας Video Game. Επίσης είναι το νέο πρόσωπο της ανοιξιάτικης καμπάνιας της Harley Davidson, ενώ τον επέλεξε και ο σκηνοθέτης των επιτυχιών Άγρια Ορχιδέα και 9,5 εβδομάδες Zalma King για τη νέα του ταινία αλλά και για το βίντεο κλιπ της Αμερικανίδας pop star Tracy Lords. Ξεκινώντας το γύρισμα στις 8 η ώρα, είσαι στην ώρα. Σου έχουν πρωινό να φας. Στις 9 η ώρα ξεκινάς το πλάνο σου. Αν δεν κάνει παραγωγή break στη 1 η ώρα, πληρώνει πρόστιμο στον ηθοποιό. Αν δουλεύεις για μία μέρα, να πληρωθείς εκείνη τη μέρα. Δηλαδή να τελειώσεις και να σου δώσουν το τσεκ και να φύγεις. Δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα. Εμένα μου χρωστάει ακόμα, ας πούμε. Είχε του στο Hollywood, δοκιμάζει και ο Αλέξης Γεωργούλης που πρωταγωνιστεί στην ταινία της Μία Βαντάλος, Life in Ruins, καθώς και ο νεαρός Άνθιμος Ανανιάδης που είναι το κεντρικό πρόσωπο της διαφημιστικής καμπάνιας της Levi's. Πολύ καλή προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με εσάς που θα παίξετε μαζί μας. Με εσένα που ήσουν χτες στην πρεμιέρα, νομίζω στο Μέγαρο. Στο Μέγαρο, ναι. Λοιπόν, Ταγκό των Χριστουγέννων και με τα υπόλοιπα θέματα.